Σας υποδεχόμαστε με χαρά στην αποψινή εκδήλωση του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλωσορίζουμε ιδιαίτερα για την τιμητική παρουσία του στο Μουσείο μας τους διπλωματικούς εκπροσώπους τριών χωρών που στα θέματα τους συμμετείχαν στις επιχειρήσεις του Μακεδονικού Κατόπου εδώ στην περιοχή μας, τους προξέδρους στη Θεσσαλονίκη της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Γαλλίας και της Δημοκρατίας Σερβίας. Το βιβλίο που παρουσιάζουμε απόψε είναι έκδοση του Ιδρύματος του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα. Μια μικρή συμβολή του Ιδρύματός μας στην επέτειο των 100 χρόνων από το μακεδονικό μέτωπο του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Με αυτή τη συγκυρία, να μου επιτρέψετε να πω προκαταρτικά, όχι με την ιδιότητα του συντονιστή της εκδήλωσης, αλλά του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, λίγα λόγια για το ίδρυμά μας, που έχει συσταθεί με στόχο αφενός τη διατήρηση και διάδοση της μνήμης των αγώνων του ελληνισμού και των αντιδεθέρων της κοινωνίας, ιδιαίτερα του μεγαλικού αγώνα, και αφετέρου για την επιστημονική μελέτη της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας της Μακεδονίας. Γνωρίζετε ότι εδώ που βρισκόμαστε απόψε, στο νεοκλασικό αρχιτεκτόνημα του Ernst Zimmer, στεγάστηκε το ελληνικό προξενείο στα χρόνια του μεγαλικού αγώνα. 1904-1908. Εδώ λοιπόν, στο ιστορικό κτίριο, βρίσκεται ο εκκλησιακός χώρος του μουσείου που συγκεντρώνει, διασώζει και εκθέτει κειμήλια, προσωπικά αντικείμενα και φωτογραφικά αρχεία σχετικά με τον Μακεδονικό Αγώνα, τους αγώνες για την απελευθέρωση της Μακεδονίας και γενικότερα τη νεότερη μακεδονική ιστορία.